Λοιπόν. Και καλέσαμε τους ειδικούς. Τους ειδικούς να μιλήσουμε για παχυσαρκία. Και δει, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Καλά, η παχυσαρκία από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα έχει χαρακτηριστεί και ασθένεια επίσημα πλέον. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν μιλάμε για παιδική παχυσαρκία. Γιατί μεγαλώνουμε παιδιά που έχουν πρότυπο ενήλικες, που δεν έχουν σωστές διατροφικές συνήθειες, τρέφονται λάθος, δρούν λάθος και άρα μεγαλώνουμε μάλλον παχύσαρκους ενήλικες. Θα μας απαντήσουν άνθρωποι που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε και να τους καλωσορίσουμε αμέσως. Θα πούμε καλό μεσημέρι. Στην κυρία Κατερίνα Κιούση, διευθύντρια του Diet System. Ξεκινάω από την κυρία, την έχετε και στη μέση. Να καλωσορίσω και τον καλεσμένο μας. Πολύ σωστά. Έτσι, να τηρήσουμε όλο το πρωτόκολλο. Είναι ο παιδίατρος, ο κύριος Ζαχαρίας Τιακάκης. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Και Στέλιος Λιναρδάκης, ένας και μοναδικός διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε όλοι. Παιδική παχυσαρκία, τεράστιο θέμα. Στην Κρήτη έχουμε πρωτιά και ας μην θέλουμε να το παραδεχτούμε. Είναι έτσι, γιατρέ? Δυστυχώς, ναι, είναι. Δυστυχώς είναι. Δυστυχώς είναι. Γενικά τα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα είναι υψηλά όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία. Είναι πάνω από 30%, 33% στο Νότιο Αιγαίο, 34% στο Βόρειο, 35% σε εμάς κάτω. Γενικότερα έτσι η περιφέρεια της Κρήτης, ενώ η κριτική διατροφή είναι η καλύτερη, είμαστε σε ποσοστά πολύ πολύ υψηλά. Δεν τη χρησιμοποιούμε μάλλον την κριτική διατροφή. Το πιο πιθανό, το πιο πιθανό. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί είμαστε τόσο... Ενώ δεν είναι μόνο η κριτική διατροφή, είναι η κριτική διατροφή στην Κρήτη, είναι η μεσογειακή διατροφή γενικά στην Ελλάδα. Έχουμε τόσες πρώτες ύλες αναπεριοχές, δηλαδή και στο νησί μας. Τα περισσότερα σπίτια ή τουλάχιστον πολλά σπίτια έχουν τον παππού και τη γιαγιά που θα έχει κάποιο κήπο, λαχανικά, θα έχει κρέας. Έχουμε πράγματα και όμως γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί τα παιδιά μας μεγαλώνουν με τόσο λάθος διατροφικές συνήθειες. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι δεν υπάρχει το πρωινό στο διαιτολογείο μας, το οποίο είναι ένα βασικό γεύμα έτσι ώστε να ξεκινήσει σωστά η μέρα. Και αμέσως μετά πηγαίνουν λάθος διατροφικές συνήθειες, πηγαίνουν στα σνακ τα παιδιά, δυστυχώς καταναλώνουν πατατάκια, χάμπουργκερ, πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, πολλά συντηρητικά, συσκευασμένα τρόφιμα. Υπάρχει έλλειψη, δυστυχώς τώρα τελευταία βλέπουμε ότι με το ίντερνετ, με τους υπολογιστές, με τα τάμπλετ, υπάρχει έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Τα παιδιά αντί στον ελεύθερο χρόνο να πάνε να ασκηθούν, να τρέξουν, να περπατήσουν, να βρουν κάποια ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ, τα κοριτσάκια με ενόργανη ή με μπαλέτο, κάθονται στην τηλεόραση και στον υπολογιστή και παίζουν βιντεοπαιχνίδια και διάφορα άλλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι κερδίζουμε λοιπόν τις πρωτιές και τα ρεκόρ σε παιδική παχυσαρκία και θα αναρωτιέται κανείς την Diet System τώρα γιατί την απασχολεί τόσο πολύ αυτό το θέμα, κυρία Κιούση. Έχουμε πει ότι σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να αποκτήσουμε πιο υγιεινές συμπεριφορές απέναντι στο φαγητό και αναμφισβήτητα αυτό αφορά και το κομμάτι των παιδιών. Έχουμε και άλλη φορά αναφερθεί στο θέμα της παιδικής παχυσαρκίας και έχουμε δει ότι τα παιδιά η πρώτη εικόνα που έχουν όσο αφορά το θέμα του φαγητού είναι μέσα από την οικογένεια. Οπότε αυτό παίζει συνολικά ρόλο. Έχουν πρότυπα τα παιδιά, ό,τι βλέπουν έτσι κάνουν. Ναι, μέσα από την οικογένεια σε πρώτη φάση και μετά αργότερα μεγαλώνοντας από το σχολείο, από το κοινωνικό τους περίγυρο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι γενικά η εποχή μας, η διαφήμιση των όλων αυτών των τυποποιημένων snacks, του γρηγόρου φαγητού, του βρώμικου, όπως λέμε φαγητού σε εισαγωγικά, έρχεται πάρα πολύ εύκολα από τα πολύ μικρά παιδιά μέχρι τα μεγαλύτερα. Ακόμα και μέσα στα σχολεία υπάρχει, μπορεί ένα παιδί να βρει πάρα πολύ εύκολα τέτοια τρόφιμα. Σφολιατοειδή. Σφολιατοειδή και αναψυκτικά. Έχουν αρχίσει να διακόψω, έχουν αρχίσει λίγο και βάζουν κάποιους όρους όσον αφορά το φαγητό που μπαίνει μέσα στην ηλικία. Το Υπουργείο έχει αρχίσει δηλαδή κάνει μια δουλειά η οποία θεωρώ ότι είναι σωστή. Θετικό αυτό, αλλά παλιά είχαμε πολύ περισσότερα παιδιά που ετοιμάζονταν το κολατσιό στο σπίτι και το έπαιρναν ή το έφτιαχναν μόνο τους οι γονείς. Τώρα πλέον το βλέπουμε όσο πάει είναι τελείως αυτό. Σωστό. Να σας πω την εμπειρία μου. Πριν 25 χρόνια ήμουν προσκεκλημένος σε ένα σχολείο που γι' αυτά που είπε ο Ζαχάρης για τους όρους που έχει βάλει το Υπουργείο ότι υπήρχαν νόμοι ψηφισμένοι 25 χρόνια πριν που δηλώναν ακριβώς αυτά τα οποία θα έπρεπε να καταναλώσουν τα παιδιά.
φρούτα, τα οποία θα ήταν μέσα σε σακουλάκι, μη επεξεργασμένα προϊόντα και όλα αυτά, τα οποία όμως εν τέλει ποτέ δεν ισχύουν στην πατρίδα μας, γιατί όλο το σύστημα θρέφει το αντίθετο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει να βγει αυτό έτσι, αν δεν βγει συνολικά σε μορφή παιδείας, να γίνει μάθημα στα σχολεία, να ενεργοποιηθεί όλη η κοινωνία και σε επίπεδο οικογένειας, στο σχολείο και κοινωνικά, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και επιδημιολογικά θα το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Οπότε εμείς, ο στόχος ο δικός μας είναι μια μόνιμη ενεργοποίηση του πληθυσμού και μια κατάσταση αφύπνισης, ούτως ώστε αυτό το οποίο συμβαίνει να κατανοήσουμε ότι καταρχήν μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε έχοντας σωστές αρχές, αλλά να ξέρουμε και πού είναι οι παγίδες. Κύριε Λιναρδάκη, είναι κυρίως ευθύνη του γονιού να εκπαιδεύσει το παιδί του τι του κάνει καλό και τι όχι, τι πρέπει να τρώει και τι όχι. Δεν είναι μόνο ευθύνη του γονιού. Οι γονείς είναι, ας το πούμε, εκεί πάει εύκολα το μυαλό μας ότι φταίνε μόνο οι γονείς. Όταν μιλάμε καταρχήν για γονείς, ειδικά έτσι στο μοντέλο το δικό μας, το κοινωνικό, υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες. Είναι παππούδες, γιαγιάδες, είναι περίγυρος, είναι νταντάδες, είναι ένα κύκλος ανθρώπων όπου πραγματικά υπησέρχεται στη ζωή όλων μας. Οπότε οι αποφάσεις δεν είναι τελικά μόνο των γονιών. Είναι κοινωνικό θέμα για μένα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν δεν αλλάξουμε συμπεριφορά, αν δεν βάλουμε... για μένα, ας πούμε, θα ήταν αυτονόητο αν μπορούσα να αποφασίσω τα παιδιά στο σχολείο να πάνε με φόρμα γυμναστικής και να μην πηγαίνουν ντυμένα με τα ρούχα τους που πολλές φορές γίνονται και προϊόντα επίδειξης. Θα έβαζα δηλαδή τέτοιους όρους, ώστε να καταλάβουμε ότι το σχολείο, η παιδεία γενικότερα, είναι, επιμερίζεται ένα ζήτημα το οποίο αφορά όχι μονάχα το σώμα μας, αλλά κυρίως και την ψυχοπνευματική μας κατάσταση, διότι από εκεί ξεκινάνε εν τέλει παγίδες. Ειδικά το πολύ στρες σήμερα σε όλους μας, και σε επίπεδο γονιών και σε επίπεδο παιδιών, υπάρχει πάρα πολύ στρες. Να ρωτήσω τώρα για τις διατροφικές συνήθειες, γιατί μαζί σας κάθε φορά που σας συναντάμε συζητάμε γι' αυτό, πόσο βασικό είναι να αποκτήσουμε σωστές διατροφικές συνήθειες, να ξέρουμε τι πρέπει να τρώμε, πώς πρέπει να συνδυάζουμε τις τροφές μας, τι ποσότητες να παίρνουμε από το κάθε τι. Γιατί δεν υπάρχουν απαγορευτικές τροφές, αρκεί να τα βάζουμε όλα σωστά στα διατροφή μας. Σωστά, να υπάρχει μια ισορροπία, έτσι ώστε ο οργανισμός να προσλαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά που του είναι απαραίτητα, να υπάρχει μια σωστή αναλογία σε πρωτεΐνη, λίπος και υδατάνθρακα, έτσι ώστε να έχουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε και παράλληλα να μην αποθηκεύουμε στο σώμα μας λίπος. Αυτό μπορούμε να έχουμε σε ένα σπίτι απέτηση να το κάνουν τα παιδιά και να λένε οι γονείς ότι εσύ επειδή είσαι παιδί πρέπει να φας φακές που είναι όσπριο και εγώ θα φάω ωραιότατο μπέργκερ γιατί εσύ είσαι μικρός και πρέπει να πάρεις σίδηρο και βιταμίνες και δεν ξέρω τι άλλο έχουν φακές και εγώ είμαι μεγάλος πια, δεν έχω λόγο σε αυτό, δεν μου χρειάζονται. Συνήθως τα παιδιά αντιγράφουν συμπεριφορές από τους γονείς, οπότε λίγος πολύ ό,τι κάνει ο γονέας αργά ή γρήγορα θα το κάνει και το παιδί. Ακόμα δηλαδή και αν όταν είναι πολύ μικρό στην ηλικία που μπορείς να το επιβληθείς, μπορείς αυτό να το κάνεις, λίγο αργότερα πλέον θα έχεις χάσει τον έλεγχο. Οπότε δεν είναι το ζητούμενο. Να ρωτήσω εγώ τον γιατρό, θα μας ακούει τώρα κάποιος γονιός, θα μας ακούει ένας παππούς, μια γιαγιά που βλέπει το εγγόνι ή το παιδί του και έχει παραπανήσια κιλά και του το έχει πει ίσως και ο παιδίατρος. Θα αναρωτιέται, νομίζω ότι είναι λίγο στερεοτυπική αυτή η συμπεριφορά και τι πειράζει που έχει παραπάνω κιλά, που είναι λίγο παχουλό. Παιδί είναι, το σώμα του μέχρι να μεγαλώσει θα αλλάξει. Θα το πάρει παλιά και το λέγαμε θα το ρίξει μπόι. Υπάρχει πρόβλημα που ένα παιδί έχει παραπανήσια κιλά? Υπάρχει σίγουρα πρόβλημα. Να συμπληρώσω στους αγαπητούς φίλους ότι η πρώτη αιτία παχυσαρκίας στα παιδιά είναι οι γιαγιάδες. Δεν είναι ούτε τα κληρονομικά, ούτε τα μεταβολικά, ούτε οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Και αυτοί τις πιο πολλές φορές βγάζουν άρνηση στο πρόβλημα που έχει το παιδί, είτε είναι αυτό της παχυσαρκίας, είτε είναι κάποιο άλλο πρόβλημα. Που το κάνουν από αγάπη οι άνθρωποι. Δηλαδή, ναι. Όταν πάει το παιδί στον παππού και τη γιαγιά, η γιαγιά δεν θέλει να του κάνει κακό που του λέει όλη την ώρα να σου φτιάξω κάτι να φάσει, του έχει ετοιμάσει το αγαπημένο του γλυκό και φαγητό. Προφανώς το κάνουν από αγάπη, απλά είναι υπερβολική αγάπη και μετά είναι και υπερβολικό το φαγητό. Μπορεί να είναι το φαγητό που δίνει η γιαγιά και ο παππούς τις περισσότερες φορές κάτι υγιεινό, αλλά σε υπερβολική ποσότητα πάλι το υγιεινό, πάλι έχουμε θέμα. Και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί οι συνέπειες είναι καταστροφικές για το παιδί της παιδικής παχυσαρκίας. Ξεκινώντας από ότι μπορεί να αναπτύξουν ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, να αναπτύξουν σε μεγαλύτερη ηλικία
αρτηριακή, υψηλή αρτηριακή πίεση, δυσλιπιδεμίες, αυξημένη χοληστερόλη στο επίπεδο του αίματος, όπου μετά μας οδηγεί σε φράγματα, μας οδηγεί σε κρανιοαγκιακές παθήσεις, προβλήματα με τη μέση τους, με τα κόκαλά τους, με τις αρθρώσεις τους. Με το αναπνευστικό, φαντάζομαι. Αναπνευστικό, όταν παιδιά άσμα, δεν μπορούν να ανέβουν άπνιες, μια σκάλα και είναι μόλις μερικών χρόνων. Σίγουρα. Πότε ένας γονιός, ένας παππούς, τέλος πάντων κάποιος μέσα από την οικογένεια, πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, γιατί το πράγμα έχει αρχίσει να ξεφεύγει? Θεωρώ ότι κάποιος συνάδελφος, είτε είναι παιδίατρος είτε είναι παθολόγος, εφόσον είναι ενήλικας, θα το δει το πρόβλημα και θα το αναφέρει πρώτος στους γονείς. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει σε συνεργασία ο γιατρός με μια εξειδικευμένη ομάδα όπως είναι το Diet System να έρθουν σε επαφή πρώτα ο γιατρός με την ομάδα αυτήν και αμέσως μετά να στείλουν το παιδί μαζί με το γονιό και να συζητήσουν με τους ειδικούς για πιο εξειδικευμένα. Και θα αναρωτιέται τώρα ένας γονιός, θα βάλω το παιδί μου, αν είναι ας πούμε 10 χρονών ή ακόμα και μικρότερο, να κάνει δίαιτα, να στερείται πράγματα και να μην τρώει και να πεινάει? Δεν μιλάμε για ένα στερετικό διαιτολόγιο, μιλάμε για μια ισορροπημένη διατροφή. Και εδώ θα ήθελα λίγο να διακόψω και να πω ότι για τους φίλους τηλεθεατές που σήμερα θα ενδιαφερθούν να ακολουθήσει το δικό τους παιδί αυτό το σύστημα διατροφής σε ένα τριμηναίο πρόγραμμα, η Diet System δίνει εντελώς δωρεάν ένα πακέτο business, είτε για τη μητέρα είτε για τον πατέρα, έτσι ώστε, ξέρω εγώ, και η δική του συνεισφορά και η συμπεριφορά να βοηθήσει το παιδί στο να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει είτε με το υποκατάστημα του Ιακλείου είτε με του Αγίου Νικολάου και να πάρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Στην κάτω μεριά της οθόνης, φίλες, βλέπετε τα τηλέφωνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης και στον Άγιο Νικόλαο. Εξυπηρετούν και τις κοντινές περιοχές. Φαντάζομαι το διάστημα αυτό που λειτουργούν τα Diet System και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, έχετε αντιμετωπίσει τέτοιες παρόμοιες ιστορίες? Ναι. Γονείς που αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, δεν θέλουν να βάλουν το παιδί, επειδή είναι και σε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία, σε μια φάση να στερείται, να πεινάει, είναι και επικίνδυνα πράγματα αυτά. Ακριβώς, επειδή είναι στη φάση της ανάπτυξης, είναι πολύ σημαντικό το διαιτολόγιο τους να μην είναι υποθερμιδικό, αλλά να είναι απόλυτα ισορροπημένο. Με 5 γεύματα, με το μαγικό κουτάκι που πάει στο σπίτι, στο σχολείο του παιδιού. Σωστά. Εκεί ακολουθείτε ένα ειδικό μενού για τα παιδιά? Ναι, το παιδικό μενού είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε οι τροφές και να είναι πιο θελκτικές και οι συνδυασμοί να είναι τέτοιοι, ώστε να μας βοηθάνε να καταναλώσουν και κάποια λαχανικά, τα οποία αν τα βάζαμε στο κλασικό μενού, πιθανόν να τα απορρίπταν σαν ιδέα. Ένα παιδί, από την εμπειρία σας, μπαίνει στη διαδικασία να κάνει μία προσπάθεια, είτε αυτό λέγεται σωστή διατροφή, ισορροπημένη διατροφή, είτε κάπως αλλιώς, για να χάσει κάποια κιλά? Γιατί τα παιδιά είναι πολύ σκληροί άνθρωποι. Λένε αλήθειες πολλές, και όταν ένα παιδάκι πάρει κιλά και πάει στο σχολείο, ενδεχομένως ένα άλλο παιδάκι να του το πει, και να του το πει και με άσχημο τρόπο, γιατί αυτό σκέφτεται και αυτό θα του πει εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει bullying. Υπάρχει, ναι. Και είναι πολύ έντονο. Και ρατσισμός. Ο λόγος αυτός δεν είναι τα κιλά. Κοινωνική απομόνωση τελικά το συμβάν αυτό στα χρόνια τα παιδικά. Τα παιδιά θέλουν, τα παιδιά ακούν. Αρκεί να συντονιστεί μια συνεργασία ανθρώπων η οποία αφορά παιδίατρο, βασικά τους γονείς. Και το ίδιο το παιδί να συμφωνήσει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο παιδίατρος που θα ενεργοποιήσει σε επίπεδο υγείας, ο διαιτολόγος ο οποίος θα συνεργαστεί και θα φτιάξει το μενού και την διατροφή του, που να είναι πραγματικά αυτή η οποία δεν θα το στερήσει κάτι, θα του δώσει ποικιλία, θα του δώσει χρώματα. Και θα βάλουμε και ακόμα και τρόφιμα παγίδες, αλλά να βγουν σε μια χρήση η οποία να υπάρχει ο κανόνας και να είναι η εξαίρεση αυτά. Είναι ο γυμναστής, ενδεχομένως είναι και ψυχολόγος, αν είναι πιο έντονα προβλήματα. Για μένα είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει για σοβαρά πια προβλήματα. Για τα απλά είναι σίγουρο ότι μπορεί μέσα από μια διαφοροποίηση συμπεριφοράς όσον αφορά κάποιες τρόφιμα παγίδες ή με συστάσεις που θα ακούσει, γιατί εμείς στοχεύουμε στο να ενεργοποιήσουμε συνειδησιακά τα παιδιά για να τους μιλήσουμε για θρεπτικά υλικά.
να τους πούμε ότι χρειάζεται να καταναλώσουν 6 βασικές ομάδες τροφής, δηλαδή γαλακτοκομικά, δημητριακά και ψωμί, φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνη ζωική, κρέας, ψάρι, αυγό και το λίπος το οποίο να είναι κυρίως ελαιόλαδο και λιγότερο ζωικό λίπος, αν εξαιρέσουμε το βούτυρο που για κάποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμο. Θυμόμαστε και ίσως θυμούνται και κάποιοι τηλεθεατές τη μαρτυρία μιας νεαρής κοπέλας στην εφηβεία που φιλοξενήσαμε από τον Άγιο Νικόλαο, mm-hmm. που ζήτησε τη βοήθεια των Dine System και είδε τα πρώτα κιλά να φεύγουν. Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που αρχίζει και το φλερτ και τους αρέσει να βλέπουν μια άλλη εικόνα θελκτική στον καθρέφτη. Σωστά. Είναι και το στρες των να εξετάσουν, εύκολα ξεφεύγουν τα πράγματα. Και θυμόμαστε την αγωνία της και πόσο ικανοποίηση είχε που τα κατάφερε να τρώει πράγματα που της αρέσανε και να χάνει κιλά. Το βασικό που κρατάω εγώ από αυτή την κοπέλα είναι ότι δεν μπήκε καθόλου στο μυαλό της η λέξη δίαιτα και ότι δεν τρώω κάτι. Μας έλεγε πόσο καλά νιώθει με τη διατροφή που τους έχετε προσφέρει. Έτσι είναι, ακριβώς. Μετά από αυτή την εκπομπή υπήρξαν πολλά τηλεφωνήματα από γονείς που είχαν παιδιά με παραπάνω κιλά, τα οποία αρνούνταν κατά κάποιο τρόπο να παραδεχτούν το πρόβλημα και θέλαν να μιλήσουν με τη συγκεκριμένη κοπέλα έτσι ώστε να δουν πώς αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν πιο εύκολο. Γενικώς τα παιδιά όταν συνειδητοποιήσουν την ανάγκη μόνα τους είναι απόλυτα συνεργάσιμα και έχουν και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Κυρία Κιούση, θυμίστε μας την προσφορά που κάνετε γιατί είναι σημαντική. Ωραία. Να πούμε ότι για όλους τους τηλεθεατές που θα επικοινωνήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είτε στο κατάστημα του Αγίου Νικολάου, είτε στο κατάστημα του Ηρακλείου, και αποφασίσουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα διατροφής τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, τότε θα δίνουμε εντελώς δωρεάν και για τη μητέρα ή τον πατέρα ένα μηνιαίο πρόγραμμα Business Pack. Τέλειο. Πολύ μου ήθελα να ρωτήσω και τον γιατρό αν για ένα παιδί που τελικά το συνειδητοποίησε, είτε δεν του αρέσει η εικόνα του, είτε δέχτηκε κριτική από άλλα παιδιά, είτε το είδε μαζί με τους γονείς. Είναι εύκολο αν φτιάξει τις διατροφικές του συνήθειες να χάσει τα κιλά ευκολότερο από ότι είναι σε έναν ενήλικα που μπορεί να παλεύει, ας πούμε, για να μην τα καταφέρνει. Σίγουρα ο μεταβολισμός είναι καλύτερο στα παιδιά, οπότε σίγουρα θα είναι πιο γρήγορα τα αποτελέσματα. Πέρα ότι πρέπει να έχει ένα γρήγορο αποτέλεσμα, θα πρέπει όμως μετά να υπάρχει μια συντήρηση. Δεν είναι ότι χάνουμε τα κιλά και εντάξει, αυτό είναι, τελειώσαμε, είμαστε ικανοποιημένοι. Θα ικανοποιηθούμε ακόμα καλύτερα και εμείς σαν γιατροί και τα παιδιά από δίπλα σαν ιδιαιτολόγοι και διατροφολόγοι, όταν δουν ότι το παιδί αυτό έχει σταθεροποιηθεί κιόλας τα κιλά. Γιατί δεν σημαίνει ότι κόβουμε το τσιγάρο για ένα μήνα, οπότε είμαστε καλά υγιείς. Αναγκαστικά θέλει διάρκεια το όλο πρόγραμμα. Πρέπει να υπάρχει η αίσθηση του προσωρινού, δηλαδή ότι έχω ένα άγχος για να δω ένα αποτέλεσμα μέσα σε ένα μήνα, σε 1,5 μήνα. Αυτή τη στιγμή χτίζουμε μια συμπεριφορά και θέλουμε αυτά τα αποτελέσματα να τα έχουμε σε βάθος χρόνου. Οπότε αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με έναν οπαμαλό τρόπο, χωρίς να στρεσάρεται το παιδί, χωρίς να αισθάνεται ότι οπωσδήποτε πρέπει να ανέβω στην ζυγαριά και να λέει ένα κιλό κάτω. Αλλά αυτές οι συμπεριφορές οι οποίες υιοθετεί θα το βοηθήσουν να επιλέγει καλύτερα για τον εαυτό του και αυτό το αποτέλεσμα να μην είναι προσωρινό, αλλά να είναι μόνιμο. Και να είναι και ένας υγιέστερος ενήλικας μεγαλώνοντας. Σωστά. Και αν δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους οι γονείς, λοιπόν, γιατί να μην πάρουν την diet system που τα φέρνει και έτοιμα και μαγειρεμένα και μελετημένα και ισορροπημένα σε ένα μαγικό κουτί, είτε στο σπίτι είτε στο χώρο εργασίας. Ρωτάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που ήσασταν σήμερα εδώ και συζητήσαμε για τα παιδιά. Μου αρέσει να μιλάμε για παιδιά. Mm-hmm. Είστε επανειδήν. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μία ανωτελεία. Ακολουθούν σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και όταν επιστρέψουμε, σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του Πάρκινσον, συνομιλούμε με ένα γιατρό που θα μας εξηγήσει τι είναι, αλλά πώς μπορούν να βοηθηθούν ασθενείς και συγγενείς ασθενών που αντιμετωπίζουν την νόσο του Πάρκινσον.